Τώρα, ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη, καθώς οι πληροφορίες των τελευταίων ώρων θέλουν τον διάδοχο του Νασράλα, Χασέμ Σαφιεντίν, να είναι νεκρός από Ισραηλινά πυρά. Θα πάμε στο συνεργάτη μας, τον Γαβρίλη Χαρίτο, για να δούμε, κύριε Χαρίτο, τι αναφέρουν τόσο Ισραηλινά όσο και αραβικά μέσα για αυτό το θέμα. Ναι, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο Χασέμ Σαφιεντίν δεν είναι στη ζωή και ότι είχε πέσει θύμα κατά τον βομβαρδισμό των Ισραηλινών που έγινε την Παρασκευή το βράδυ στα γραφεία των μυστικών υπηρεσιών της οργάνωσης στη Πυρητό. Από χθες το Σαουδαραβικό Αλ-Χάνταθ λέει ότι ο Σαφιεντίν είναι νεκρός μαζί με άλλους 17 αξιωματούχους που συμμετείχαν σε σύσκεψη εκείνο το βράδυ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος είχε επισκεφθεί χθες την Πυρητό, δεν συνάντησε τον Σαφιεντίν και δεν ανακοινώθηκε φυσικά καμία συνάντηση μαζί του. Από την Παρασκευή το βράδυ ο Σαφιεντίν δεν υπάρχει επικοινωνία με τον ίδιο. Και σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας έχει δηλώσει στο αραβόφωνο Sky News ότι οι ενδείξεις μας λένε ότι ο Σαφιεντίν δεν υπάρχει. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Χεζμπολάχ, ύστερα από το θάνατο του Νασράλα, είναι ακέφαλη. Επίσης, σήμερα επισκέφθηκε το Ισραήλ εκτάκτος ο διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ο διοικητής της CENTCOM, ο Μάικλ Κερίλα. Κανονικά ήταν να επισκεφθεί το Ισραήλ εντός της εβδομάδας, αλλά επέσπευσε την επίσκεψή του. Τα Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο σκοπός της επίσκεψης είναι ο συντονισμός των δυνάμεων των Αμερικανών και των Ισραηλινών εν ώψη της ανταπάντησης στο Ιράν. Υπάρχουν πληροφορίες από τα Ισραηλινά μέσα που λένε ότι τις προηγούμενες ημέρες αξιωματούχοι του στρατού του Ισραήλ είχαν έρθει σε επαφή με ομολόγους τους από άλλη χώρα της περιοχής που δεν κατενόμασαν και ήταν πάλι ο σκοπός, ο συντονισμός. Θα συναντηθεί με τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, μάλιστα, τον υποστράτηγο Χαλέβη και τον Υπουργό Άμυνας. Είναι πολύ κρίσιμο το αποτέλεσμα του Υπουργικού Συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για απόψε στις 10 το βράδυ. Για να συντονίσουν τις κινήσεις τους, τις επόμενες κινήσεις, είπα και Ισραήλ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.